Θα πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Πώς θα ξεκινήσουμε με τον καλύτερο σεφ της Ευρώπης για το 2022. Αναδείχθηκε ο κύριος Βασίλης Μπέκας. Έχει την ιδιότητα βέβαια και του αρχιμάγειρα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σωστά. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα από Κρήτη, κύριε Μπέκα. Καλησπέρα σας και εσάς, παιδιά. Τι λεβεντιά, τι μπρίο, τι καμάρι είναι αυτό, δηλαδή, να μιλάω με την Κρήτη, αγαπημένη Κρήτη. Σας βάλαμε στο κλίμα, βέβαια. Προηγήθηκε και βίντεο εδώ με έναν ηλικιωμένο, ο οποίος χόρευε ψημιδευτά, που λένε εδώ, κριτικούς χορούς. Είπε και τη μαντινάδα, προσπάθησε, δηλαδή, έβει να την διαμορφώσει. Και μετά βγήκατε κι εσείς. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ επαγγελματικά στην Κρήτη πριν κάποια χρόνια, επί 4-7 έτη, που ανεποκατέβαινα Κρήτη αυτή, να Κρήτη αυτή, να κάθε Σαββατοκύριακο του, και δεν με κούρασε ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Πού να κουραστείτε, εδώ πέρα είναι, εδώ ξεκουραζόμαστε όλοι καθημερινά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, πώς προέκυψε η βράβευση. Πώς προέκυψε η βράβευση? Η βράβευση προέκυψε από μια συνεχή εργασία 30 ετών στον χώρο, 31 συγκεκριμένα στον χώρο της μαγειρικής που είμαι αυτή τη στιγμή. Ένα δηλαδή από τα πολλά είναι αυτό. Η επιλογή από τη Λέσκη Αρχιμαγείρων Ακρόπολης, Σεφ Κλαμπ Ακρόπολης, με πρόεδρο τον κύριο Μπουζάκη Κωνσταντίνο. Ένας διαγωνισμός μαγειρικός που γίνεται μία φορά το χρόνο σε μία χώρα της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή το σετ και να είναι στην Λισβόνη της Γαλλίας, που βραβεύουν μετά από μία μαγειρική επίδειξη 2 ημερών ένα γαστρονομικό μενού. Αυτό που γυρέψαμε εμείς στην Λισβόνη της Γαλλίας ήταν μία παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με κάποια δέσματα που φτιάξαμε το Σάββατο προηγούμενο, με αποτέλεσμα 800 περίπου 800 συνέδριοι να δοκιμάσουν και να βγούμε πρώτοι. Τι σημαίνει αυτό, τι μήνυμα στέλνετε βέβαια για το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας και βέβαια το μήνυμα που εστάληκε στη νέα γενιά που επιθυμεί βέβαια να ασχοληθεί με τον κλάδο? Παιδιά, κοιτάξτε, το μήνυμα που δώσαμε και ήταν πολύ δυνατό όσον αφορά στη Τζον αυτό το τριήμερο και στο τελείωμά της, μια παρέλαση που έγινε πάλι στην πόλη της Διζόν και είχαμε τη δεύτερη θέση στην παρέλαση. Για να πάρει τη δεύτερη θέση στην παρέλαση, πάνω να πει ότι σε έπινε ψηλά σαν χώρα. Ήταν ένα μήνυμα ότι η ελληνική γαστρονομία, το γαστρονομικό ταξίδι από τον τόπο σας στην Κρήτη μέχρι και τη Μακεδονία είναι ένα παραλήρημα γεύσεων. Δηλαδή, ο τουρίστας που έρχεται, ο καλεσμένος που έρχεται, έχει να γευτεί τόση απέραντη ελληνική γαστρονομία, γεύσεις, μυρωδιές, τρόποι, τεχνικές, που φεύγοντάς τον, όπως ο καιρό και αν κάτσει, δηλαδή ο ουρανίσκος του είναι ένα παραλήρημα γεύσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που έφαγε το καλύτερο φαγητό. Αυτό είναι για μας μια επιτυχία. Ξέρετε, μένουμε στην Κρήτη. Εδώ κυριαρχεί βέβαια και ο όρος μεσογειακή διατροφή. Μήπως θα πρέπει να πάρουμε πιο ζεστά και να υιοθετήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία τα έχουμε δίπλα μας και πολλοί δεν το έχουν αντιληφθεί? Τον τελευταίο καιρό, επειδή ασχολούμαι και με σχολές μαγειρικής, μπορώ να πω ότι έχουμε καταρχήν καταξιωμένους συναδέλφους και καταξιωμένους σε αυτό το χώρο. Κάνουν πάρα πολύ ωραία τη δουλειά του, πλέον η μεσογειακή κουζίνα έχει περάσει τόσο πολύ στο DNA του νέου μάγειρα, ανεξαρτήτου ηλικίας, τόσο πολύ ώστε να του δίνει τη δυνατότητα ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό στα χέρια του, στη χώρα του που μαγειρεύει, ότι αυτό μπορεί κάνει να του υπογειώσει τόσο ψηλά, ώστε να μην έχει να αποδειχθεί και να ανταποκριθεί σε ξένες χώρες. Μάλιστα. Άρα το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι Ελλάδα, γαστρονομία, ίσον πολιτισμός. Και τον πολιτισμό τον έχουμε και την κουλτούρα την έχουμε. Κύριε Μπέκα, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο και στην ιδιότητα του αρχιμάγειρα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς πολλές οι απορίες και στους τηλεθεατές σίγουρα. Για να μας το εξηγήσετε λίγο. Αναφερθήκαμε πώς προέκυψε η βράβευση, πώς προέκυψε και αυτή η ιδιότητα τώρα.
Λοιπόν, η ιδιότητα αυτή που σου έγινε, τυχαίνει να είμαι ένα παιδί της Προεδρίας από 25 συναπτά έτη. Τι εννοώ με αυτό? Ο προκάτοχός μου, κύριος Αφανάσιος Κούρας, που ήταν επί 40 έτη ο αρχιμάγειρας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, φεύγοντάς τον από συνταξιοδότηση, μου άφησε αυτή τη θέση, τη βαριά, την καρέκλα που λέμε, να την αναλάβω στα ενία της Προεδρίας. Μία τέτοια θέση καταλαβαίνετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι για να τη δώσει κάποιος άνθρωπος με τόσα χρόνια στην πλάτη του σε έναν πιο νέο, δεν τον έδωσε μέσα σε μία εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο. Ήμουνα στην ομάδα του 23 χρόνια. Όταν λέμε στην ομάδα του, όποτε γινόταν εκδηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, από 20 χρονών, 23 για να μην πεις, έμπαινα σε αυτό το κομμάτι της ομάδας του κυρίου Σκούρα. Και ήμουνα ένα από τα άτομα αυτά που μαγειρεύανε. Όταν έφτασε ο καιρός μετά, ας το πούμε, και άντρεψα, όπως λέτε και στην Κρήτη, κάτω, έφτασε η ώρα να πάρω αυτή τη θέση. Αφού συνταξιοδοτήθηκε, προτίθηκα τότε στον κύριο πρόεδρο που ήταν ο κύριος Παυλόπουλος και πήρα τη θέση του Αθανάσιου Σκούρα, του προκατοχού μου. Πλέον είστε λοιπόν σε επικεφαλής και κατά κάποιο τρόπο συντονίζετε τον σχεδιασμό σε κάθε εκδήλωση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι δεν είναι? Ό,τι έχει σχέση με το μενού της Προεδρίας Δημοκρατίας που αφορά καλεσμένους προέδρους από άλλα κράτη με επίσημη πρόσκληση και προς τιμή της Προέδρου της Δημοκρατίας, και αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε την κυρία Σακελαροπούλου, λοιπόν, σαν που είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή η διαδικασία, σαφώς και με τα τμήματα, τα στελέχη και τους συνεργάτες που έχει το Προεδρικό κυρία Πρόεδρος, συντάσσουμε αυτό το μενού. Το αγαπημένο πιάτο της Προέδρου γνωστοποιείται, είναι μυστικό? Δεν είναι θέμα γνωστοποίηση. Είναι θέμα ότι αρέσει, είναι η λάκρυση της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Αγαπάει η Ελλάδα, αγαπάει γεύσεις, αγαπάει άρωμα Ελλάδας. Μπορώ να πω ότι και ο στόχος μας αυτός στην Προεδρία δεν είναι κανένας άλλος από την ταυτοποίηση των υλικών προϊόντων. Δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό από τοπικούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Ακόμα σας πω και τα ελαιόλαδα από την πατρίδα σας, την Κρήτη. Οι γραβιέρες, τα σταμναγκάθια. Το ξινόχοντρο που μαγείρεψα στον Κάρολο έφτιαξα ανθούς γεμιστούς με ξινόχοντρο. Ήδης, που δεν ήξερε τι είναι και πρέπει να το περιγράψω. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά μπορώ να πω ότι σου λύνουν σε τα χέρια που δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και να σας πω και την αλήθεια, δεν θα ήταν καθόλου, να το πω μέσα εισαγωγικά, κομψό να πας να μαγειρέψεις κάτι άλλο πέρα από Ελλάδα. Μάλιστα. Εδώ έρχονται, ταξιδεύουν από άλλες χώρες για να έχουν να γευτούν ένα πιάτο Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Μπέκα, τι να πούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Συγχαρητήρια βέβαια για τη βράβευσή σας και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλη την ελληνική γαστρονομία, σε όλους τους Έλληνες συναδέρφους και όχι μη συνεργάτες. Και να ξέρετε ότι ένας συνάδελφος όταν βραβεύει. Δεν βραβεύεται μόνο από αυτού, βραβεύεται η Ελλάδα, βραβεύεται η χώρα και η αστυνομία ολόκληρη. Μάλιστα. Άρα δεν είναι προσωπικό και ατομικό. Είναι συλλογικό. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας από Κρήτη και πάλι. Να είστε καλά, Λεβέντης Κρητική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικός ο κύριος Μπέκ.